υπήρξε ένας άνθρωπος που στο παρελθόν ηγήθηκε της ελληνικής εταιρείας διαχείρισης των υδρογων ανθράκων. Σήμερα πια είναι ενεργειακός σύμβουλος, ο κύριος Μπασιάς, ο οποίος κόντρα σε όλους βγήκε και είπε ότι, παιδιά, για ποια ενεργειακή μετάβαση μιλάτε? Ζούμε σε γεωτεκτονικές πλάκες γεωπολιτικής που έχουμε οικονομικές μεταβάσεις και κάποιοι είπαν, μα τι λέει τώρα μωρέ, σοβαρά? Λοιπόν, πριν αλεκτορφωνήσε, ήρθαν αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις και καταλαβαίνετε ότι γίνεται πια όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο ότι μη σχεδιάζεις και μην ακούτε τις μπαρούφες του Πόπολου για 20 και 30, για μας το λένε αυτά, 20-30 χρόνια κάνουν σχεδιασμούς πολιτικών όταν δεν ξέρουν τον επόμενο μήνα τι θα συμβεί. Η ουσία είναι ότι οι αδύναμοι θα πληρώνουν το μάρμαρο διαρκώς και οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι επενδύοντας τα πάντα. Καλημέρα κύριε Μπασιά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και στους ακροατές σας βέβαια, συγγνώμη, ναι, δεν το είπα, ναι, αλλά πρέπει να υποθεί. Μας κάνατε την καρδιά μαντάρα το πρωί με τις διάφορες παρατηρήσεις, αλλά έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Κύριε Μπασιά, μας την αποκάμετε εσείς και θέλω να ξεκινήσουμε γιατί αυτές τις ημέρες, και δεν το είπα τυχαία, ας μας πούν οι πολιτικοί τι χρώμα τιμολόγιο θα βάλουν, γιατί ο κόσμος κουταλομετρά κυριολεκτικά πώς θα τα φέρει βόλτα από πρώτης πρώτου. Με κομπιουτεράκια προσπαθεί να λύσει γρίφους, αλλά όλα αυτά έχουν ως απότοκο τα μεγάλα ενεργειακά παιχνίδια που εσείς είπατε ότι δεν είναι ενεργειακά, είναι οικονομικά. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Τι να πεις, θα ήθελα, αν γίνεται, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, αν επιτρέπετε. Βεβαίως. Για το περίφημο COP28, για το οποίο έχω 2-3 παρατηρήσεις, αρκετά απλές, έτσι. Νομίζω ότι από ένα προσχέδιο για την έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα, όπως είχαν πει στην αρχή, αυτό που βγήκε σαν αποτέλεσμα ήταν ένα γράμμα που έλεγε «Ας σκοπέψουμε ρε παιδιά να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα». Αυτά είπε το COP28, παίζοντας γραμμικά, κάνοντας το περίπατο ανάμεσα σε 1,5 και 2 βαθμούς Κελσίου, που δεν λύνει το πρόβλημα της ρύπανσης. Και δεν βλέπω τίποτα άλλο να έχει βγει από αυτό το περίφημο COP, εκτός από το ότι την ίδια μέρα που έκλεισε η συμφωνία, η Βραζιλία άνοιξε καινούριο διαγωνισμό για μπλοκ έρευνα υδρογων ανθράκων. Η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώσαν ότι συνεχίζουν τους διαγωνισμούς. Ακόμα και ο Νίγηρας, που είναι μια μικρή χώρα η οποία, όπως ξέρετε, έχει υποβληθεί σε οικονομικές κυρώσεις από το Economic Community της Δυτικής Αφρικής, ανακοίνωσε ότι μπορεί να βγάλει 50 με 80 χιλιάδες βαρέλια τη μέρα σε αγωγό προς τον Μπενίν. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι ανταγωνισμοί και το COP δεν έκανε τίποτα άλλο από το να δώσει την έγκριση στην βιομηχανία να προχωρήσει στην κατακράτηση και εκμετάλλευση του διοξιδίου του άνθρακα και στην αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα, που είναι θετικό. Αλλά τελικά δεν είναι ακαδημαϊκό, είναι βιομηχανικό θέμα, προϊόν βιομηχανικό με δυσκολίες. Αυτό ήταν το COP, εκτός από τις μεγάλες διακηρύξεις και την κατανάλωση ή την έκκληση διοξιδίου του άνθρακα για 2 εβδομάδες επιπλέον, εάν θέλετε. Πείτε μου κάτι, από αυτό το προσχέδιο ακούγονται διάφορα πράγματα και η μεγάλη ιστορία είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Σωστά. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Όπου όμως και εκεί γίνονται πολλά παιχνίδια. Λένε δηλαδή ότι έχει αυξηθεί κατά 50%, ιδίως από το Μεσοπόλεμο και μετά, σε σχέση με τι? Ποιο είναι το παραγόμενο διοξίδιο άνθρακα συνολικά στον πλανήτη Γη και ποια είναι η συνεισφορά του ανθρώπου? Το έχουμε αυτό? Κανονικά υπάρχουν, αλλά δημιουργείται μια σύγχυση και είναι αλήθεια, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο σε όλες τις μελέτες δεν γίνεται μεγάλος διαχωρισμός στα ισότοπα του άνθρακα, διότι έχουμε 3 ισότοπα, το 12, 13 και 14, και νομίζω το 14 είναι που μπορεί να δείξει ποια είναι η βιολογική προέλευση.
διότι τα τελευταία 300 χρόνια ο πληθυσμός της γης, mm-hmm. πλανήτη, έχει υπερπολαπλασιαστεί. Που σημαίνει ότι εκπνέουμε διοξείδιο του άνθρακα κάθε δεν ξέρω πόσο, κάθε 5 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω κάθε πόσο είναι, που είναι μεγάλες εκκλήσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να ζούμε. Αλλά πρέπει να μπει στην εξίσωση και αυτό, στον αλγόριθμο, οποιοδήποτε κόπ, διότι δεν υπήρχαν οι ίδιες εκκλήσεις εκπνοής πριν από 300 χρόνια, γιατί εκεί αρχίζουμε να μελετάμε κάπως τα νούμερα. Δεν υπήρχε η ίδια βιομηχανική ανάπτυξη, βέβαια. Οπότε όλα αυτά πρέπει να μπουν στην εξίσωση, αλλά δεν μπαίνουν στην εξίσωση όπως θα έπρεπε, και αυτό είναι κρίμα. Από εκεί και πέρα, άρα μιλάμε στους ειδικούς, μένει να ασχοληθούν. Άρα μιλάμε, κύριε Μπασιά, από ό,τι κατάλαβα, μιλάμε με συσχετήσεις. Λέμε δηλαδή, ναι, 50% ακριβώς. περισσότερο, αφού αυξήθηκε ο πληθυσμός τόσο. Ξέρετε, οι συσχετήσεις επιστημονικά θυμίζουν την άλλη ανάγνωση, θα κάνω ένα λογικό άλμα. Όλες οι έφηβες στα 15 εμφανίζουν ακμή. Οι περισσότερες έφηβες τρώνε σοκολάτα, άρα η σοκολάτα ευθύνεται για την ακμή. Το καταλάβατε? Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα θέλω να... Ναι, ναι. Ναι, πείτε μου, ναι, συγγνώμη. Θέλω να πάμε σε αυτό που εσείς σιγά σιγά ξετυλίγει το σκεπτικό, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ζούμε και με το ηλεκτρικό ρεύμα και με τα ενεργειακά πεδία και το τι γίνεται. Λέτε δηλαδή ότι ενώ συζητάνε όλοι για μια ενεργειακή μετάβαση που δεν είναι μετάβαση, το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στην οικονομία. Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα άρχισε από το 2000 περίπου, αλλά μόνο τα τελευταία δύο χρόνια ξεκαθάρισαν τα πράγματα, γιατί επενέβη η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν θα μιλήσω για τη Γάζα, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, θα έλεγα, που επηρεάζει βέβαια. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το 2023 ο πλανήτης έχει μπει σε μια φάση οικοδόμησης ισορροπιών της νέας οικονομικής μετάβασης που πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Και έχει επιπτώσεις στο ενεργειακό μείγμα 1, στο επισητιστικό καθεστώς 2, μιλήσαμε τόσο πολύ πέρυσι, και στις γεωπολιτικές στρατιωτικές ανακατανομές. Αυτά είναι τα τρία σημεία στα οποία η οικονομική μετάβαση επηρεάζει, παίζει και καθορίζει τις ισορροπίες και το πώς θα διαιρεθεί ο κόσμος για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν κάποιες αλήθειες και εδώ θα μπούμε στο θέμα, υπάρχει παραπληροφόρηση, είναι υφελημένη, δεν είναι, δεν θα το κρίνουμε, απλούστατα να πούμε τα 12-13 σημεία που υπάρχουν. Το πρώτο είναι ότι οι BRICS αυτή τη στιγμή, δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική, θα ενσωματώσουν τουλάχιστον 15 άλλα γράμματα στο ακρονίμιο. Όταν λέω γράμματα, είναι χώρες. Όλες αυτές οι χώρες τις ανασχετούν, διότι θέλουν ένα μοίρασμα της πίτας διαφορετικό και θα έλεγα πιο σωστό αυτή τη στιγμή. Είναι βασικά χώρες οι οποίες ήταν απεικιοκρατημένες τους προηγούμενους αιώνες, έτσι, όλες. Λοιπόν, κατευθυνόμαστε, το δεύτερο σημείο είναι ότι κατευθυνόμαστε προς αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των κρατών. Γιατί θέλουν ο καθένας να υπερασπιστεί τις σφαίρες επιρροής. Αυτό είναι αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής μετάβασης, mm-hmm. η οποία ετοιμάζεται. Υπάρχει ένα τρίτο σημείο, το οποίο θα πρέπει να το λέμε στον κόσμο, ότι υπάρχει κίνδυνο συρρήκνωσης της οικονομίας πολλών ανεπτυγμένων χωρών, λόγω του ότι έχουν πάρθει και λάθος αποφάσεις ως προς το πώς θα διαχειριστούμε το θέμα του ενεργειακού μείγματος, το οποίο υποφέρει αυτό το ενεργειακό μείγμα από το πώς η οικονομική μετάβαση δημιουργείται και διαδραματίζεται. Η ενέργεια δεν παράγεται από τον άνθρωπο, μετασχηματίζεται από τον άνθρωπο. Σε οποιοδήποτε βιβλίο φυσικής θα κοιτάξουμε, δεν λέει ότι παράγουμε ενέργεια. Ο άνθρωπος δεν παράγει ενέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο μαθαίνουμε όχι στο πανεπιστήμιο, μαθαίνουμε στο γυμνάσιο. Άλλο σημείο το οποίο ακουμπάει στην παραπληροφόρηση. Ο πληθυσμός και το βασικό επίπεδο των λαών, το βιωτικό, έτσι, mm-hmm. αναπτύσσονται, αλλά η διάμετρος της γης, όπως γνωρίζετε και εσείς και εγώ, παραμένει η ίδια. Η γη δεν φουσκώνει περισσότερο, δεν εμπαλώνει, δεν μεγαλώνει. Και για να έχει όλος ο πληθυσμός της γης τις συνθήκες ζωής του δυτικού κόσμου,
θα χρειαστούν 1,7 πλανήτες γη. Ούτε μπορείς να λες σε αυτόν τον κόσμο ότι εσύ δεν θα ζήσεις με τα καλά που ζω εγώ. Δεν μπορεί να το λες. Ακριβώς. Και θα χρειαστούν τόσα μέταλλα, το έχουμε πει χίλιες φορές, όσο οι 2.500 προηγούμενες γενιές. Είναι γεγονός αυτό, τόλμησα να το πω και μπορεί να ακούστηκε λίγο περίεργο, αλλά το ανθρωπογενές διοξίδιο του άνθρακα δεν λαμβάνει υπόψη την εκπνοή 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι 300 χρόνια πριν, δεν ξέρω αν κοιτάξουμε τα διαγράμματα, ήταν πολύ λιγότερα δισεκατομμύρια. Αυτός ο πληθυσμός αυξήθηκε τα τελευταία 300 χρόνια. Τα τελευταία 300 χρόνια είναι που κάνουμε τις μελέτες για το πώς, το πώς έχει αναπτυχθεί η έκκληση του διοξιδίου του άνθρακα και του μεθανίου. Η άλλη αλήθεια που πρέπει να υποθεί, αλλά ιδιαίτερα δεν λέγεται εδώ στην Ελλάδα, έτσι, είναι ότι οι άνοδες θερμοκρασίας και οι επιπτώσεις δεν αντιμετωπίζονται με την κατασκευή ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών. Αν και τώρα τους τελευταίους 2-3 μήνες άκουσα ότι και κάποιοι επιχειρηματίες το λένε, που είναι προς τιμήν τους, αλλά καλά θα ήταν να το πούνε 3 χρόνια πριν. Άλλο σημείο το οποίο, ναι, είναι και αυτό παραπληροφόρηση αν θέλετε, γιατί δεν βγαίνουμε να το πούμε. Εγώ θα ήθελα να ακούσω κάποιον υπεύθυνο να βγει και να το πει, ρε παιδιά, η εξάρτηση της κοινωνίας από τους υδρογονάνθρακες είναι τεράστια. Αλλιώς ούτε η γεωργία, ούτε η κτηνοτροφία, ούτε η φαρμακοβιομηχανία, ούτε τα συστήματα υγείας, ούτε η πετροχημία, ούτε οι βιομηχανικές κατασκευές, η βιοτεχνία, ούτε η τέχνη, η παιδεία μπορούν να επιβιώσουν χωρίς υδρογονάνθρακες. Άρα τους χρειαζόμαστε. Γιατί δεν το γράψαν έτσι σαν εισαγωγή στο COP και να πούνε μετά, ναι, άρα πρέπει να κάνουμε τα βήματα τα οποία κτλ. Δηλαδή αυτό που συνέβη, έρχομαι πάλι στο COP, το ΤΑΔΕΦΗ του COP, έτσι, ήταν ότι ήταν μια ευχή. Αλλά ξέρετε, ένα σχέδιο, μάλλον ένα πρόγραμμα, έτσι, ένα στόχος χωρίς σχέδιο είναι μία ευχή. Αυτό είναι. Αυτό είναι που είδαμε εκεί. Η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, γιατί εδώ μου γράφανε γιατί, ναι, δεν κοιτάμε το, μισό λεπτό, μου γράφανε γιατί δεν κοιτάμε τον κυματισμό στο Αιγαίο και τα λοιπά. Παιδιά, τον κοιτάξαμε τον κυματισμό, δεν είμαστε εδώ βόρειες θάλασσες, δεν βγαίνει, δεν. Ηλιακή και αιωλική ενέργεια λοιπόν παράγουν ηλεκτρισμό, αλλά έχουν ηλιακή ένα μειονέκτημα, Ναι, η ηλιακή, το πρόβλημα με την ηλιακή ενέργεια είναι ότι, ξέρετε, ένα φωτόνιο δεν πρόκειται να παράγει παραπάνω από ένα ηλεκτρόνιο. Και η απόδοσή του, άλλο τώρα ισχύει στη θεωρητική, είναι ότι μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας παραγωγής ή μετασχηματισμού, αν θέλετε, του φωτονίου σε ηλεκτρόνιο δημιουργεί θερμοκρασία, και αυτή η θερμοκρασία είναι είναι η αρχή του προβλήματος των φωτοβολταϊκών, διότι έχουμε μία απόδοση η οποία είναι μειωμένη και θα παραμείνει μειωμένη. Δεν μπορεί να φτάσει πάνω από γύρω στο 30%, εκτός εάν η επιστήμη προχωρήσει τόσο πολύ και εκμεταλλευτεί τις γνώσεις της φωτοσύνθεσης και των βακτηρίων ή βακτηριδίων, τα οποία μπορούν να μεταβάλουν, να μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε περίπου 100% ενέργειας ζωτικής. Δουλεύουν πολύ πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά είναι μάλλον αρκετά μακρινό. Νομίζω ότι μέχρι να φτάσουμε σε λύσεις οι οποίες θα επιτρέπουν να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλη την ηλιακή ενέργεια και να μην έχουμε χάσιμο θερμοκρασίας, θα έχουμε φτάσει ήδη στην παντελώς χρησιμοποιούμενη σχάση πυρηνική και στη σύνδεξη, δηλαδή ξέρω εγώ, σε 20-30-50 χρόνια μάλλον. Άρα λέτε ότι θα έρθει η πυρηνική τεχνολογία να δώσει απάντηση ξεπερνώντας αυτούς που δεν θα έχουν δώσει ακόμη λύσεις σε επίπεδο, ναι, ήλιου και αέρα, αυτό μου λέτε? Ναι, διότι η πυρηνική ενέργεια έχει απόδοση τεράστια, χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από αυτή που έχουν οι σημερινές ανανεώσιμες, οι οποίες δεν είναι καινοτόμες για τους λόγους που έχουν να κάνουν με τη φυσική και με τη χημεία.
Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, άρα πρακτικά λέτε αυτή τη στιγμή και να θέλαμε, δεν μπορούμε να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και τον άνθρακα. Δεν μπορούμε, ναι. Και ξέρετε, μία μέρα μετά, νομίζω, μία μέρα μετά το COP, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είπε ότι έχουμε φτάσει σε άνευ προηγουμένου επίπεδα κατανάλωσης άνθρακα στον κόσμο, που ανέρχονται σε τοχογραμμένο εδώ σε 8,5 δισεκατομμύρια τόνους. Γι' αυτό οι εκκλήσεις είναι μεγάλες. Γι' αυτό και στον COP ήταν μόνο μία ευχή, διότι τι να πεις, ότι όλη η προσπάθεια που κάναμε αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έχει αποδώσει. Και εδώ είναι που η βιομηχανία εκμεταλλεύεται, γιατί η βιομηχανία έχει τα πόδια στη γη, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση και σου λέει: έχουμε δύο σημεία εδώ. Η δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα είναι εμπορικά προϊόντα. Και το τρίτο σημείο είναι η μεταφορά του διοξιδίου του άνθρακα είναι ακριβή. Πρέπει να βρούμε λύσεις σε αυτά τα τρία. Μάλιστα. Για πείτε μου, η συζήτηση για το γαλάζιο και το πράσινο υδρογονό. Το μπλε υδρογόνο που λέμε, ναι, είναι το υδρογόνο το οποίο έρχεται χοντρά από τη διάσπαση, αν θέλετε, το διαχωρισμό του μεθανίου σε άνθρακα και σε υδρογόνο, το οποίο έχει εκκλήσεις, άρα ρήπανση αν θέλετε, και γι' αυτό κατακρίνεται πολύ από τους γενικότερα περιβαντολόγους, από όλους αυτούς που θέλουν να σώσουν τη γη και να διαμορφώσουν το κλίμα. Αλλά είναι αυτό το υδρογόνο, αν θέλετε, το μπλε υδρογόνο, το οποίο χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία εδώ και δεκαετίες. Ενώ από την άλλη μεριά το πράσινο υδρογόνο είναι αυτό της ηλεκτρόλυσης, αλλά το πρόβλημα με την ηλεκτρόλυση είναι, και αυτό ξέρετε, οι Κινέζοι το δείξανε ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν το έδειξε κανένας άλλος. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα η τιμή, το κόστος παραγωγής του πράσινου υδρογόνου είναι γύρω στα 50 πες, έχει αυξηθεί 30-65%, φτάνει τα 4,5-6,5 δολάρια το κιλό, ενώ πριν ένα χρόνο κυμαίνονταν στα 2,5. Ξέρετε γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη για πολλούς λόγους. Έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι το πρόβλημα είναι η πρόσβαση στα μέταλλα, σπάνιες γαίες και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Εάν ζεις τη βιομηχανία, τους ζεις και τους βλέπεις. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Η έλλειψη τεχνολογίας για να διατηρηθεί η ισορροπία λειτουργίας των μονάδων των ηλεκτρολιτών. Δηλαδή χρειάζεται από πίσω να υπάρχει σταθερότητα στους ανανεώσιμες, τα φωτοβολταϊκά κτλ. Δεύτερος λόγος είναι ότι έχουν αυξηθεί κατά 30% αυτό το κόστος της ανανεώσιμης ενέργειας. Τρίτος λόγος, το υψηλότερο κόστος κεφαλαίου, δηλαδή των επιτοκίων, έχει ανέβει, έτσι, δηλαδή 3-5%. Που επιδρά σε τι? Επιδρά στο κόστος εργασίας εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, που δεν υπάρχει. Αν τα βάλετε όλα αυτά μέσα στην κατσαρόλα, αν θέλετε, έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Το άλλο επιπλέον είναι ότι σταμάτησαν οι κυβερνήσεις γενικά, και στην Ευρώπη το βλέπουμε, αλλά γενικότερα στην Αμερική και σε άλλες χώρες, σταμάτησαν να επιδοτούν. Και εκεί βγαίνει το Συμβούλιο Υδρογόνου, το οποίο απαρτίζεται. Από ποιους απαρτίζεται? Οποίο... Μισό λεπτό. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Διότι εδώ σε κάθε ανάγνωση ακούω το πράσινο υδρογόνο, το οικολογικό. Και για το νερό που χρειάζεται κουβέντα. Αλλά όχι ακαλά ναι, γιατί έρχεται η ιδιωτικοποίηση του νερού από πίσω. Δεν είναι ακαλά ναι. Να δείτε πώς λύνει το ένα μετάλλο. Αλλά για πείτε μου, αυτό το περίφημο πράσινο Συμβούλιο Υδρογόνου, ποιοι το απαρτίζουν? Ναι, αυτό είναι η Exxon Mobil, η Aramco, η BP, η Shell, η Total, όλοι οι μεγάλοι. Αλλά και αυτοί είναι που θεωρούν πολύ ότι το κόστος του μπλε υδρογόνου θα είναι ελαφρά χαμηλότερο από αυτό του πράσινου μέχρι το 2050. Και για αυτούς λογικό είναι, διότι το μπλε υδρογόνο παράγεται από τα προϊόντα τα οποία βγάζουν, εξορίσουν και πουλάνε. Έχω ερώτηση... Είναι το μεθάνιο. Μάλιστα. Έχω ερώτηση τρίπλα. Να σας την κάνω? Ναι. Γιατί δεν μιλάτε για τα φυσικά αποθέματα υδρογόνου στο υπέδαφος, το περίφημο λευκό υδρογόνο? Αυτό δεν είναι μια λύση? Είναι μια λύση. Θα μπορούσε να,
να προχωρήσει. Ξέρετε, το φυσικό υδρογόνο, ναι, δηλαδή το υπεδάφους, πρώτα απ' όλα χρειάζεται εξόρυξη. Χοντρά όπως η εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Όχι τόσο δύσκολη, αρκετά δύσκολη για άλλους λόγους. Ένας από τους λόγους τους οποίους θα μπλοκάρει, φοβάμαι ότι θα είναι πάλι διάφοροι περιβαλλοντολόγοι που θα ξεσηκωθούν για να λένε ότι θα γίνουν γεωτρήσεις. Μα λογικό είναι να γίνουν γεωτρήσεις, γιατί το υδρογόνο του υπεδάφους δεν το βρίσκει στα 300 μέτρα. Πρέπει να κατέβεις χαμηλά. Όταν λέω χαμηλά, δηλαδή μιλάμε για 1000 και παραπάνω, 2000 μέτρα, 3000 μέτρα, διότι πρέπει να πιάσουμε στρώματα τα οποία στρώματα γεωλογικά έχουν γίνει αυτές οι χημικές αντιδράσεις οι οποίες απελευθερώνουν το υδρογόνο ή λόγω νερού στα ορυκτά ή λόγω χημικών αντιδράσεων μεταξύ ορυκτών. Είναι πανάκριβες διαδικασίες και το θέμα είναι ότι παλαιότερα βρίσκαμε, και εγώ το έχω ζήσει αυτό, βρίσκαμε ενδείξεις υδρογόνου σε γεωτρήσεις, αλλά θεωρούσαμε ότι αυτό το πράγμα ήταν άχρηστο. Δεν είχε καμία οικονομική σημασία, ήταν μόνο ένας πονοκέφαλος. Όπως ξέρετε, μέχρι τις αρχές, μέσα της δεκαετίας του 80, ίσως και τέλος, να βρεις φυσικό αέριο σε γεώτρηση ενώ έψαχνες πετρέλαιο, ήταν μεγάλος πονοκέφαλος. Και μετά την πετρελαϊκή κρίση ουσιαστικά το 70. Ναι. Και οι οικονομικοί μάνατζερ το κόβανε κατευθείαν. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Όπως το φυσικό αέριο, όπως σας είπα, την εποχή του πετρελαίου, τώρα γυρίζουμε προς αυτό και θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα, γιατί πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα η Ευρώπη, που έχει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την εξάρτηση, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Αγγλία, χορηγούν άδειες έρευνας για εντοπισμό και εξόρυξη υδρογόνου τη μία μετά την άλλη. Μάλιστα. Εδώ και 2 μήνες. Σαφές. Τη μία μετά την άλλη. Σαφές αυτό που λέτε. Οι σπάνιες γης είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Όταν η Κίνα κατέχει το 90% του πλήρους συστήματος. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Δεν έχει μόνο σπάνιες γης από ορυχεία δεσμεύσει ανά τον πλανήτη. Έχει όλη την αλυσίδα επεξεργασίας και εφοδιασμού. Αυτό είναι το 90% του ελέγχου των σπάνιων γεών. Οι σπάνιες γης είναι κρίσιμο κομμάτι για μια σειρά, από το πώς φτιάχνονται οι ανεμογεννήτρες μέχρι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι μπαταρίες λιθίου και πάει λέγοντας. Ναι, ακριβώς. Και μιλάμε πολύ για τις σπάνιες γης γιατί δεν έχουμε το κοντρόλ. Ναι. Θέλω να πω το οικονομικό και πολιτικό κοντρόλ, όπως λέτε, λόγω της Κίνας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο χαλκός είναι από τα πιο σημαντικά και ένα ορυχείο μεταλλείο. Για να το βάλεις μπρος και να φτάσεις στην παραγωγή, ξέρετε, δεν χρειάζεται 2 χρόνια. Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 15 χρόνια. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Οπότε καταλάβαμε, θέλω να πω, η βιομηχανία ότι χρειάζεται περισσότερο χαλκό, αλλά για να βάλεις μπρος καινούργιες μελέτες, καινούργιες εξορύξεις και καινούργιες, πώς το λένε, εκμεταλλεύσεις, παίρνει τουλάχιστον 1 δεκαετία. Οπότε υπάρχει και εκεί αργοπορία και ο χαλκός είναι από τα πιο αναγκαία, όχι μόνο για τις ανεμογεννήτριες, τα αυτοκίνητα κτλ, αλλά για ό,τι γίνεται στη ζωή μας σήμερα, διότι όπως λέμε ο κόσμος βιομηχανοποιείται όλο και περισσότερο και χρειάζεται όλο και περισσότερο μέταλλα. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κύριε Μπασιά, λέει, χρειάζεσαι 7 χρόνια για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να φτάσει στο net zero διοξίδιο του άνθρακα. Το προσδόκιμο ζωής των μπαταριών είναι 10 χρόνια. Ακούστε τον λίγο, μέσος όρος. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια αρχίζει να μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα. Τότε πρέπει να αντικατασταθούν όμως οι μπαταρίες και χάνει όλα τα κέρδη που έκανε αυτά τα 3 χρόνια. Και θέλω, λέει, να δώσω μερικά νούμερα. Για να κατασκευαστεί μια μπαταρία Tesla μοντέλο Y. Καταλαμβάνει όλο το χώρο κάτω από το διαμέρισμα επιβατών του αυτοκινήτου, χρειάζεσαι για μία μπαταρία 12 τόνους βράχου για το λίθιο, 5 τόνους ορυκτών κοβαλτίου, το περισσότερο κοβάλτιο είναι φτιαγμένο ως υποπροϊόν της επεξεργασίας του χαλκού και μεταλλεύματα νικελίου, 3 τόνους μεταλλεύματα νικελίου, 12 τόνους μεταλλεύματος χαλκού. Άρα πρέπει να μετακινήσεις 250 τόνους χώματος για να αποκτήσεις 26,5 κιλά λιθίου, 30 λίβρες νικέλιο, 48,5 κιλά μαγκάνιο, 15 κιλά κοβάλτιο. Γι' αυτά μιλάμε, λέει, επειδή κάποιοι λένε τα ηλεκτρικά που είναι περιβαλλοντικά στο αποτύπωμα. Να τα λέμε όλα, λέει. Συμφωνώ απόλυτα.
Συμφωνώ απόλυτα. Και γι' αυτό, σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ακόμα και μόνος να είσαι, ή και σε ένα υβριδικό, μα μόνο και μόνος να είσαι και να οδηγάς, είναι σαν να έχεις 4 άτομα μέσα. Σαν να είναι γεμάτο το αυτοκίνητο, μην μπορεί να έχεις και γεμάτο το post bagage, το οποίο είναι μικρό λόγω των μπαταριών. Αυτό δεν είναι οικονομία ενεργειακή. Μάλιστα. Θέλω να σας παραδώσω για λίγο στους ακροατές και θα επιστρέψουμε για τον επίλογο. Λέει εδώ κάποιος, ο φίλος ο Σύφης. Λέει για τους ανθρώπους που έχουν αυξηθεί στο 8,5 δισεκατομμύριο ο πληθυσμός, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη το κύριος Πασιάς ότι όταν οι άνθρωποι ήταν λιγότεροι, πόσα ζώα και μάλιστα μεγάλα δεινόσαυροι, βροντόσαυροι κτλ. Ζούσαν πάνω στον πλανήτη Γη και τι εκλείαν αυτοί. Είναι λίγο, λέει, σόλικη αυτή η αναλογία. Μία σκέψη είναι. Θέλει ψάξιμο, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε και βιολόγους. Έχουμε και ειδικούς ο Βαγγέλης, από την Αθήνα. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Μπασιά, έχει κάποιο σχόλιο για τον East Med και τις εξορίξεις βαθαίων υδάτων στη Σκανδιναβία και παγκόσμια, πώς επηρεάζουν την Ελλάδα? Τι γίνεται, λέει, με αυτές τις ιστορίες? Ο East Med, κανονικά θα έπρεπε να το αλλάξουμε το όνομα και να το λέμε Λάζαρο. Γιατί τον έχουμε θάψει και τον έχουμε αναστήσει τουλάχιστον 3 φορές. Αυτή τη στιγμή έχει αναστηθεί λόγω του ότι, έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα τροφοδοσίας και του πολέμου στη Γάζα. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει. Μακάρι να προχωρήσει. Αλλά πρέπει να διπλασιαστούν τα κοιτάσματα, οι ανακαλύψεις λοιπόν στην Κύπρο, και πρέπει να φτάσουμε σε μια κατάσταση που η Αίγυπτος και το Ισραήλ έχουν μεγάλες καινούργιες ανακαλύψεις. Δηλαδή, αν δεν διπλασιαστεί ο όγκος των κοιτασμάτων των διαθεσίμων στην περιοχή, δεν θα είναι οικονομικά χρήσιμος, διότι η αγορά, η Βόρεια Ευρώπη, δεν θα ενδιαφερθεί για αυτό. Άλλο τώρα τι λέμε και το τι θα θέλαμε. Και βέβαια θα θέλαμε να υπάρχει ένας αγωγός, ο οποίος όχι μόνο να περνάει από την Ελλάδα, αλλά να έχει και το κουμπί η Ελλάδα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο και δεν εξαρτάται από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν κάνει γεωτρήσεις, δεν κάνει έρευνα. Δεν θέλει να είναι μέρος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου όσον αφορά την παραγωγή υδρογονάνθρακων, θέλει μόνο να είναι μεσάζοντας από όπου θα περνάνε οι υδρογονάνθρακες για να πηγαίνουν αλλού. Αυτή είναι η κατάσταση και εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Μετά, ξέρετε, τώρα να λέμε και μερικές αλήθειες. Σήμερα η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, το φυσικό αέριο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο 2% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου. Σήμερα. Αυτό είναι μια άλλη αλήθεια. Σήμερα. Γιατί για τα δικά μας, όπως καταλαβαίνω, δεν ξέρουμε τίποτα, και από ό,τι βλέπω από εσάς, που όσο να είναι μια εμπειρία, εσείς δώσατε πνοή στην ΕΔΕΗ, την έχετε, δεν σας βλέπω και πολύ ζεστό να πολύ πιστεύετε ότι θα προχωρήσουμε. Δεν δείχνει, κανένα στοιχείο δεν δείχνει ότι θα προχωρήσουμε. Φανταστείτε ότι φύγανε μεγάλες εταιρείες. Έχει μείνει μόνο μία εταιρεία ξένη, η οποία αντιπροσωπεύει, το θέλουμε ή όχι, και σε γεωπολιτικό επίπεδο αντιπροσωπεύει μία μεγάλη χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά φύγανε οι Γάλλοι, φύγανε οι Ισπανοί, κάτι που θα επέτρεπε να έχουμε μια γενικότερη διαφοροποίηση, ένα πλούτο σε αυτούς που ενδιαφέρονται για το δυναμικό. Φύγανε γιατί αλλού είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσανε, τις γραφειοκρατικές ιδιαίτερα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κυβέρνηση, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, είναι μια γενική κατάσταση, σηκωθήκαν και φύγαν γιατί σου είπανε έχει και αλλού πορτοκαλιές, οι οποίες έχουν και έτοιμα πορτοκάλια. Λοιπόν, ο φίλος μου Σικάριο λέει, ρώτησε παρακαλώ τον κύριο Μπασιά. Επειδή τις δυτικές δημοκρατικές δυνάμεις τους έπιασε η ενεργειακή μετάβαση σε επίπεδα θρησκευτικής αρρώστιας, μήπως αυτό, λέει κύριε Μπασιά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον δεν έχουν πρόσβαση οι δυτικές αυτές κοινωνίες σε αυτόνομες πηγές ενέργειας και ορυκτών καυσίμων, και πλέον δεν έχουν
τι να πούν και κυρίως δεν έχουν τι να πουλήσουν στους μικρούς πελάτες λαός και στους μεγάλες πελάτες πολυεθνικές που μεταπολούν τα ορυκτά και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν το να πουλάνε κάτι, το τέχνασμα της πράσινης ενέργειας, άρα να συνεχίσουν να πλουτίζουν, δηλαδή να κάνουν τις business τους. Ναι, κάπως έτσι είναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο δυτικός κόσμος δεν είναι συμπαγής. Άλλο η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην πιάσουμε τώρα αυτό το θέμα, θα μας πάρουν τα κλάματα. Και άλλο η Αμερική, άλλο ο Καναδάς, άλλο η Νορβηγία και η Αγγλία. Αυτή τη στιγμή ο ανταγωνισμός που υπάρχει, γιατί μπαίνουμε πάλι, ερχόμαστε πάλι στο θέμα της οικονομίας, έτσι. Ο ανταγωνισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να υπάρχει ένα κοντρόλ στους υδρογονάνθρακες είναι τεράστιος. Είναι τεράστιος. Φανταστείτε ότι η Αμερική, η ΗΠΑ, καταφέρανε από πέρυσι να είναι πρώτη στην παραγωγή σε εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. 13,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2024 που υπολογίζουν, γιατί είναι 13 εκατομμύρια το 2023, ξέρετε τι είναι, είναι 13% της παγκόσμιας παραγωγής πετρέλαιο. Άσε το φυσικό αέριο, μιλάω μόνο για πετρέλαιο. Δεύτερη πια έρχεται η Σαουδική Αραβία και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια υπήρχαν προστριβές, μεγάλες προστριβές, ανταγωνισμός μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, η οποία είχε την επίδραση, μεγάλη επίδραση στον ΟΠΕΚ Plus, ΟΠΕΚ Συν, και αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχουν πάρει οι ΗΠΑ. Τώρα τι κάνουνε, γι' αυτό όπως είπατε και εσείς στην αρχή, οι μεγάλες εταιρείες, οι αμερικανικές ιδιαίτερα, τι κάνουν, αγοράζουν μία την άλλη, αγοράζουν μικρότερες, κάνουν συμμαχίες και αυτό τους επιτρέπει όχι μόνο να σιγουρέψουν την εξαγωγή φυσικού αερίου υγροποιημένου προς όλο τον κόσμο, αλλά τους επιτρέπει επίσης να έχουν μία ασφάλεια ενεργειακή για τη χώρα τους. Αυτή η ασφάλεια ενεργειακή είναι πάντα στο μάτι των κρατών και των μεγάλων εταιριών που παράγουν, γιατί βλέπουν ότι έτσι θα έχουν μια σταθερότητα ως προς την πρόσβαση στην ενέργεια. Αυτό είναι που συμβαίνει. Αυτό... Η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα. Ας ξεχάσουμε την Ευρώπη. Ας κοιτάξουμε τι γίνεται παντού. Μένω στην οικονομία, λέει εδώ ο φίλος μου ο Δήμος. Κύριε Μπασιά, λέει στον Νίγηρα και όχι μόνο Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, ζώνη Σαχέλ που λένε, γίνεται κακομοίρα στο κάγκελο με την καλή έννοια. Πετάνε με τις κλωτσιές έξω Γάλλους, ετοιμάζουν νέα εθνικά νομίσματα, θα τα δούμε λέει την πρωτοχρονιά. Αυτά τα νομίσματα και σε όλο τον κόσμο έχει ξεκινήσει αυτό. Οι φτωχοποιημένες χώρες ζητάνε το δίκαιο τους, το διεκδικούν, άλλο αν θα το καταφέρουν ή όχι. Το ερώτημα είναι η Ελλάδα που πάει. Ο Νίκος λέει, κύριε Μπασιά, η οικονομία της Γερμανίας βρίσκεται ήδη σε ύφεση και η γκρίνια μόλις ξεκίνησε. Μέχρι και αγρότες φτάσαν σε πορείες στο Βερολίνο, συμπληρώνω εγώ. Μεγάλες πολυεθνικές της Γερμανίας σκέφτονται να πάνε προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμη και προς την κακιά Κίνα. Άλλος φίλος. Υπάρχει, κύριε Μπασιά, μια μετάβαση η οποία θέλει να κάνει μια επανεκκίνηση στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς, λέγεται με καπιταλισμός, γιατί υπάρχει ένας κορεσμός. Πόσο πιθανό είναι η πράσινη ανάπτυξη μόνο, η αφορμή, αφού ποτέ δεν επιχείρησαν πραγματικά να φτιάξουν οικολογικές πολιτικές? Ακόμη και τώρα όλα τα προϊόντα είναι ευάλωτα και όχι ανθεκτικά, πράγμα όχι οικολογικό. Δεν ακούμε κάποια τέτοια συζήτηση. Το μόνο που ακούμε είναι η ενεργειακή μετάβαση. Μήπως δίνει έτσι στη νέα τάξη πραγμάτων των αγορών απλά ένα χώρο για καινούριες επενδύσεις? Δεν φαντάζομαι να πετάμε πρίζες από τα μπαλκόνια, να φορτίζουμε τα αμάξια και άλλα πολλά. Το είπαμε, η ενεργειακή μετάβαση είναι μια καραμέλα. Είναι απλούστατα οι επιπτώσεις της οικονομικής μετάβασης επιδρούν στο ενεργειακό μείγμα. Το ενεργειακό μείγμα, δηλαδή έχεις γιάνθρακα, έχεις πετρέλαιο, έχεις φυσικό αέριο, έχεις αυτές τις ανανεώσιμες, ανάλογα με το πώς πάνε τα πράγματα οικονομικά, ένα από τα συστατικά αυτού του μείγματος θα υποφέρει περισσότερο, ένα άλλο θα κερδίσει περισσότερο και τελικά αυτό το παιχνίδι επιδρά στο πορτοφόλι των ανθρώπων. Φτάσαμε και στο... Σας πάω γρήγορα γιατί έχετε βροχή ερωτημάτων. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, πέρα από τις μορφές ενέργειας που θα εκμεταλλευτούμε, υπάρχει, λέει, κύριε Μπασιά μου, πιο μακροχρόνιο και πιο, το συνυπογράφω αυτό που ρωτά, και πιο προσοδοφόρο έργο να πράξουμε? Το έλεγε λέει και ο Λύκος, ο κύριος Βασίλης Λύκος, πέρα από τη συστηματική δεντροφύτευση
και όχι ενός σπόρου. Ακούμε μόνο για το πώς θα παράγουμε λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Πώς θα απορροφηθεί περισσότερο, γιατί κανείς δεν το συζητά, λέει αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ο φίλος. Ναι. Να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι στον πλανήτη αυτό τώρα με τους δορυφόρους τα βλέπουν περισσότερο και δεν νομίζω ότι είναι παραμύθι. Τα δάση έχουν αυξηθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι βαρύ και σημαίνει ότι είναι κοντά στην επιφάνεια. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα πρόβλημα, παρένθεση, υπάρχει ένα πρόβλημα αληθινό υγείας, περιβαλλοντικό, ασφάλειας, εάν φτιάξουμε πολλούς αγωγούς διοξιδίου του άνθρακα, διότι αν υπάρχουν διαφυγές, το διοξίδιο του άνθρακα, επειδή είναι βαρύ, δεν θα πάει προς την ατμόσφαιρα κατευθείαν, θα μείνει για ένα διάστημα πριν διακυθεί, θα μείνει κοντά στις κοιλάδες, εκεί που θα περνάνε. Αυτά δεν τα λένε όμως. Μάλιστα, αυτά δεν τα λένε. Λένε φτιάχνουμε αγωγούς να μειώσουμε τα αποτύπωμα. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, αλλά για το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα, ναι, τα δάση αναπτύσσονται περισσότερο, διότι υπάρχει περισσότερο φαγητό για αυτά, άρα εκλείουν περισσότερο υδρογόνο, αλλά κουράζονται. Το λέω έτσι απλά, αλλά είχα γράψει κάτι σε ένα προηγούμενο άρθρο. Λοιπόν, συνεχίζω. Ερώτηση για τον κύριο Μπασιά είναι η εξής. Όπα, χάθηκε μισό λεπτό. Τα αποθέματα σε χρυσό της Ρωσίας ξεπέρασαν το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, φτάνοντας στα 151,9 δις δολάρια το Νοέμβριο. Αν δε αυτή η πληροφορία συνδυαστεί με την ενεργειακή, διατροφική και οικονομική ανεξαρτησία του μηχανισμού BRICS, πόσο πιθανό, κύριε Μπασιά, είναι να δούμε, λέει, στο άμεσο μέλλον ένα ενιαίο νόμισμα αυτού του μηχανισμού, το οποίο θα έχει αντίκρισμα πραγματικά αγαθά? Ναι. Τα πάντα ξεκινάνε από την δυσανασχέτιση πάρα πολλών κρατών που αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν ότι έχουν μία δύναμη και αν ενωθούν μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα για αυτούς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι με αυτή τη λογική η Κίνα είναι η οποία έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού, όχι μόνο διότι μαζεύει ράβδους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά διότι μπορεί να εξορίξει το περισσότερο χρυσό που υπάρχει στον πλανήτη, αποδεδειγμένο σε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Γι' αυτό και η Κίνα εδώ και ένα χρόνο, και ιδιαίτερα όταν άρχισε το εμπάργκο κατά της Ρωσίας και η Κίνα βρέθηκε σαν σωτήρια χείρα, χέρι εννοώ, τι έκανε? Αγόραζε και έδινε σαν εγγύηση χρυσό. Δηλαδή στο τιμολόγιο, θέλω να πω στην πληρωμή που έκανε ή στη σύμβαση που έκανε, έδινε σαν εγγύηση ότι μπορεί να πληρώσει και σε χρυσό. Αυτό το πράγμα ήταν ηθελημένο, διότι εδώ ερχόμαστε στον Bretton Woods, ερχόμαστε δηλαδή στην κατάσταση που υπήρχε πριν ότι ο χρυσός ήταν η εγγύηση στην οικονομία. Και όταν έπεσε η σύμβαση, πώς το λένε, η κατάσταση, ναι, του Bretton Woods, περάσαμε στο δολάριο, η πέτρα, σταμάτησε πια να υπάρχει εγγύηση του χρυσού και υπήρχε εγγύηση σε δολάριο. Αυτό το πράγμα θέλουν να το αντιστρέψουν τώρα οι BRICS και είναι η βασική κίνηση την οποία κάνουν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα δικό τους νόμισμα. Πρέπει να περάσει πρώτα απ' όλα από ένα ενδιάμεσο στάδιο χρυσού. Αυτό είναι που προσπαθούν να κάνουν. Και ίσως να το πετύχουν, αν και ο δυτικός κόσμος είναι πάρα πολύ δυνατός, διότι η δυτική οικονομία είναι πάρα πολύ δυνατή και θα αντιδράσει όσο μπορεί. Και νομίζω ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολο και δεν θα είναι για του χρόνου. Ο Ηλίας λέει, το 80% του πλανήτη, κύριε Μπάσια, τόσο εκφράζουν τα BRICS πια, λένε, κοίταξε, εμείς λέμε ελεύθερο εμπόριο, Λάντα, όχι Τέσλα, δώσε μου ροδάκινα να σου δώσω στάρι, να πάρω πετρέλα. Αυτό δεν έρχεται, ήρθε. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, λέω μερικές χώρες, θα προσγειωθούν πολύ άσχημα, λέει. Νομίζουν ότι είναι η Μαντάμ Σουσού, ζούνε σε παράλληλο σύμπαν. Το βλέπει έτσι, λέει ο κύριος Μπασιάς. Μα και βέβαια, γιατί είμαστε καλομαθημένοι με την έννοια ότι υπάρχει τόσο comfort στη ζωή μας, που είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό και αυτό είναι που βλέπουμε. Το πρόβλημα είναι με την Ευρώπη ιδιαίτερα. Δηλαδή η Ευρώπη πάντα ήταν πλούσια λόγω του ιστορικού που είχε με Αφρική, με Ασία κτλ.
Αλλά αυτό το πράγμα μετά από γενιές και γενιές μαθαίνεις να, μαθαίνεις να, να είσαι σε αυτή την ευχάριστη κατάσταση και δεν θέλεις να τη χάσεις. Και εκεί, τώρα μην κορδευόμαστε, έτσι, υπάρχουν και φιλοσοφικά, ψυχολογικά θέματα που αναπτύσσονται, διότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό το περιβαλλοντικό κίνημα πλησιάζει τα όρια, πώς το λένε, αυτών των θρησκευτικών κινημάτων που θέλουν να σώσουν τον κόσμο ή περιμένουν τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, και έχουμε έναν ανθρωποκεντρισμό. Δηλαδή έχουμε φτάσει να θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το κλίμα ή θα μπορέσουμε να επιβαραδύνουμε μια κλιματική αλλαγή. Εγώ αυτό που έμαθα από πιτσιρικά είναι ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι θέματα που παίζουν της γης, τα οποία παίζουν σε εκατομμύρια χρόνια, άντε σε εκατοντάδες χιλιάδες. Μισό λεπτό, κύριε Μπασιά, τι λέτε τώρα? Εδώ υπάρχουν καθηγητές στο Χάρβαρντ που λένε ότι καλό είναι να μειωθεί και ο πληθυσμός. Τώρα μου στέλνει ο Γιάννης εδώ ότι οι Άγγλοι επιστήμονες λένε ότι η αναπνοή είναι κακή για το περιβάλλον. Τα αέρια μεθάνιο και υποξίδιο του αζότου που εκπνέουμε συμβάλλουν στο 0,1% των εκπομπών, λένε αυτοί οι επιστήμονες αερίων του θερμοκηπίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επικεφαλής νέας μελέτης είναι ο Νίκολας Κόουαν, φυσικός της ατμόσφαιρας στο Βρετανικό Κέντρο Οικολογίας. Η νέα μελέτη υποστηρίζει ότι τα αέρια που εκπνέονται από τους ανθρώπινους πνεύμονες τροφοδοτούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Μήπως λέει να μας ξεπαστρέψουν, μπας και σώσουμε τον πλανήτη? Και αυτό στην εισαγωγή μου είπα ότι ένα από τα θέματα που είναι σημαντικά και πρέπει να μελετηθεί και κανένας δεν το λέει, εκπομπές, τηλεόραση, εφημερίδες κτλ. Μόνο σε κάτι συζητήσεις σαν αυτές που έχουμε τώρα, ένα από τα σημεία τα οποία πρέπει, χρειάζεται εμφάνθηση είναι αυτό, ότι τα 300 τελευταία χρόνια ο πληθυσμός της γης έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που σίγουρα υπάρχει μια επίπτωση, επίδραση. Αυτά πρέπει να υποθούν. Δεν μου λέτε γιατί η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα από τους ωκεανούς έχει συζητηθεί? Όχι. Είναι μεγαλύτερη. Δεν συζητιέται όμως. Λέει εδώ άλλος φίλος, κύριε Μπασιά, να μην ξεχνάμε, λέει, τους κορολογιενείς υφάλους που είναι οι ρυθμιστές της ατμόσφαιρας. Πάντα είναι οι σηματορίοι, λέει. Είναι γεγονός. Θέλω να κλείσουμε με μια πονηρή γεωπολιτική ερώτηση. Αυτές τις μέρες γίνεται το έλα να δεις με την Ερυθρά Θάλασσα και τη διόρυγα του Σουέζ. Τέσσερις μεγάλες εταιρείες μεταφορών, δηλαδή της αλυσίδας μεταφορών, είπαν αναστέλουμε με αφορμή την επίθεση των Χούτι, οι οποίοι έχουν αλλάξει και τα δεδομένα στον πόλεμο, και η BP. Είναι έτσι ή, όπως μου λέει κάποιος εδώ, μήπως αυτό έρχεται και κουμπώνει στο τι γίνεται στη λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ και πάμε για τη διόρυγα Μπεν Χουριών που θέλουν να ανοίξουν για να παρακάμψουν το Σουέζ, άρα ξεκινάει από εδώ το αφήγημα? Πώς τα ακούτε? Ναι, κουμπώνει, αλλά δεν νομίζω, δηλαδή, να φτιάξεις καινούργια διόρυγα δεν είναι επεξεγέλασε και ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή. Απλούστατα κουμπώνει με την έννοια ότι αμέσως μετά η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε 3%. Αυτό λύνει κάποια προβλήματα, διότι όπως είπαμε, διότι ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει, είναι πάρα πολύ μεγάλος, οπότε από τη μια θα έχουμε ΗΠΑ, από την άλλη θα έχουμε ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ δεν πρόκειται να πάρει τόσο δραστικές αποφάσεις για να μειώσει την παραγωγή ώστε να ανέβει η τιμή, διότι η παραγωγή αυτόματα έχει μειωθεί λόγω της αργοπορίας των 15 ημερών για να κάνει τον κύκλο της Αφρικής, και έτσι θα έχουμε μια κατάσταση όπου δεν θα υπάρχει μεγάλη φαγωμάρα στο τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Λέει κάποιος άλλος φίλος, πολύ σύντομα δώστε απάντηση, η αποθήκευση των στοχαστικών ΑΠΕ σε υδρογόνο δεν θα ήταν πιο βιώσιμο? Τι νερό θέλεις για να το αποθηκεύσεις, Κώστα μου, με τους αντλιοταμιευτήρες, ανέβα κατέβα το νερό? Ελάτε, κύριε Μπασιά. Οι μπαταρίες, πρώτα απ' όλα οι μπαταρίες, οι μεγάλες μπαταρίες έχουν το ίδιο πρόβλημα που έχουν και τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μία, κατά τη διεργασία, τη λειτουργία τους, υπάρχει μία άνοδος θερμοκρασίας. Η επιστήμη, η τεχνολογία σήμερα ψάχνει να βρει τρόπους πώς θα μειώσει αυτό το αποτέλεσμα διαθυγής θερμοκρασίας ή δημιουργίας θερμοκρασίας, ώστε να μπορούν τα ηλεκτρόνια ή να πηγαίνουν πιο γρήγορα από το ένα μέρος στο άλλο, ή να μην υπάρχει αποφόρτιση γρήγορη και να γίνεται γρήγορη φόρτιση των μπαταριών. Όλο το παιχνίδι είναι εκεί και έχει να κάνει και
με το πράσινο υδρογόνο, διότι το πράσινο υδρογόνο δεν μπορεί να λειτουργήσει, δημιουργείται ένα θέμα, επικίνδυνο θέμα ανάμεσα στην άνοδο και στην κάθοδο, περισσότερο υδρογόνο στο μείγμα οξυγόνο υδρογόνο που δημιουργεί αυτοανάπτυξη και έκρηξη. Τα προβλήματα αυτά τα έχουν αντιμετωπίσει πρώτοι οι Κινέζοι, διότι οι Κινέζοι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν, το τελευταίο χρόνο, έχουν κτίσει έτσι, ήδη τους μεγαλύτερους σταθμούς πράσινου υδρογόνου. Και είδαν ότι έχουν τέτοια προβλήματα και όλο το θέμα είναι εκεί. Αυτή η αποθήκευση, όπως λέει ο κύριος ο ακροατής, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Εγώ δεν μιλάω για το νερό. Είναι κάτι πολύ δύσκολο για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και θα φάει ακόμα χρόνια. Αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες, οι οποίες, οι Ιάπωνες, Βραζιλία, Αμερική, όλοι... και στην Ευρώπη. Μάλιστα, που δεν έχει ακόμα. Μην κουράζεται. Ο Κώστας δεν μιλάει για μπαταρίες. Δεν μιλάει για μπαταρίες. Γιατί στοιχίζει πολύ. Μάλιστα. Ο Κώστας λέει εδώ δεν μιλάω για μπαταρίες, αλλά για ηλεκτρόλυση. Εκεί θες νερό όμως, Κωστάκι μου. Που... όχι λίγο. Ναι, όχι λίγο, Κώστα μου. Θα πρέπει να δεσμεύσεις ολόκληρες περιοχές. Πολλοί μου λένε εδώ, κύριε Μπασιά, όλος ο πληθυσμός χωράει πάνω στην Αυστραλία, αν τον βάλεις. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να είναι η αναπνοή το πρόβλημα. Άλλος μου λέει εδώ πέρα, όλα τα ζωικά είδη που εξαφάνισε ο άνθρωπος με τις δραστηριότητες του δεν ανέπνεαν. Και άλλος μου λέει επίσης ότι στον τελικό απολογισμό και από τη φυσική διεργασία και από την ανθρώπινη δραστηριότητα, σε αυτό που μένει σε διοξείδιο του άνθρακα που δεν απορροφάται, πόσο επί της 100 τελικά συμβάλλει ο άνθρωπος. Μα δεν είπε ο κ. Μπασιάς ότι τα σπάστε. Είπε να στο κοιτάξουμε και αυτό με μπέρδευε στενά. Καταλαβαίνετε τι ακούτε. Εγώ θα κρατήσω αυτό που λέει εδώ ο φίλος. Κατάλαβα, λέει κύριε Μπασιά, να κόψουμε και τη φασολάδα. Αυτό μου λέει εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κατάλαβα γιατί επιμένετε ότι εδώ είναι θέμα. Ερωτήματα και αλήθειες πρέπει να τα θέτουμε και ας ενοχλούν. Ναι, εγώ καταλαβαίνω άλλο. Γιατί επιμένετε λοιπόν ότι το κρίσιμο, και με αυτό κλείνω, είναι ότι βρισκόμαστε παγκόσμια σε οικονομική μετάβαση. Ας αφήσουμε τα περί ενεργειακής μετάβασης. Και όσοι θέλουν να αμυνθούν σε αυτή τη μετάβαση, μιλούν για ενεργειακή μετάβαση. Και όσοι θέλουν να μην αμυνθούν, να μπουν επιθετικά σε αυτή τη μετάβαση, λένε δεν υπάρχει ενεργειακή μετάβαση. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι, και στον πολιτικό κόσμο και στην Ελλάδα νομίζω και γενικότερα ευρωπαϊκά, μέχρι τώρα, τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει να λέμε ότι υπάρχουν νέοι οικονομικές επιπτώσεις στην ενεργειακή μετάβαση. Είναι ένα πρώτο βήμα, δειλά-δειλά, να γυρίσουμε το πράγμα διαφορετικά, χωρίς να φανεί ότι αλλάξαμε χρώμα στο γυλαίκο. Μάλιστα. Γιάννης Μπασιάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία που εξήγησε και πολλά πράγματα για όλες τις τεχνολογίες. Καλημέρα κύριε Μπασιά, να είστε καλά. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.